Okay, you guys, so I'm gonna read this text to you. We annotated it together on Saturday, on this last Saturday. It's lesson day 8 on pages 29 and 30 in your reading book. Okay, so I'm gonna read it again to you, just in case you need that help, okay? So, στην Ίδρα. Σήμερα το πρωί, ύστερα από ταξίδι μίας ώρας, το ferry boat έδεσε στην Ίδρα. Η Ίδρα είναι ένα μικρό νησί στα βόρεια νοτελικά παράλια της Πελοποννήσου. Είναι ένα από τα πιο δοξασμένα νησιά της Ελλάδας. Οι κάτοικοι του νησιού είναι ναυτικοί και κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 πρόσφεραν μαζί με άλλα δύο νησιά τις Σπέτσες και τα Ψαρά πολλά πλοία στο ελληνικό ναυτικό. Με τα πλοία αυτά οι Έλληνες μπόρεσαν να νικήσουν και να διώξουν τον τουρκικό στόλο από το Αιγαίο. Όταν βγήκαμε στην παραλία, ταραξενευτήκαμε που δεν είδαμε αυτοκίνητα και λεωφορεία. «Μα γιατί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα?» ρωτήσαμε. «Εδώ απαγορεύονται τα αυτοκίνητα. Και πώς κυκλοφορείτε?» «Το νησί είναι μικρό και όπου θέλουμε να πάμε, πηγαίνουμε με τα πόδια ή με τα γαϊδουράκια. Έχουμε και μερικά αμάξια που τα στέρνουν άλογα. Περπατήσαμε γύρω από την αποβάθρα. Και εδώ υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, ταβέρνες και καφενεία. Σαν την πλάκα. Στο λιμάνι είδαμε ένα πλοίο που έμοιαζε σαν αρχαία τρίρη. Είναι αρχαίο αυτό το πλοίο?» «Όχι, δεν είναι αρχαίο, αλλά μοιάζει σαν αρχαίο πολεμικό πλοίο. Το έχουμε για να βλέπει ο κόσμος πώς ήταν τα αρχαία πλοία. Περπατήσαμε πίσω στα στενά της πόλης και είδαμε τα όμορφα αρχοντικά σπίτια. Μερικά από αυτά σήμερα είναι μουσεία. Στην άκρη του λιμανιού ήταν μια ωραία παραλία. Πολλοί από μας έτρεξαν να κολυμπήσουν μέχρι ότου γυρίσουμε πίσω στο ξενοδοχείο».